ξέρουμε, ρε παιδιά. Δεν ξέρουμε. Δεν είμαστε γεννημένες. Είμαστε γεννημένες μανάδες, αλλά μέχρι να έρθει η μητρότητα δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν είμαστε ρυθμισμένες. Δεν είμαστε ρομπότ. Κάνουμε λάθη. Τι να κάνεις. Το τι μου είπανε. Καταρχήν, άτομα που τα ξέρεις εδώ μέσα και δεν το βάζει το μυαλό σου, Ελένη, το τι μου είπανε. Αλήθεια, τι δηλαδή. Τι τους έχουν φύγει τα μωρά από τα καρεκλάκια, δεν τα έχουν δέσει καλά. Ήταν πάντα για αγωνιές μου αυτά με τα πεσήματα. Και προσέχεις, λες το δέσα, ας πούμε η άλλη, το είχε δέσει καλά το μωρό στο καρεκλάκι, αλλά είχε ξεχάσει να δέσει το καρεκλάκι στο αυτοκίνητο. Οπότε γίνεται το φρενάρισμα, πάρ το μπροστά το μωρό μαζί με την καρέκλα. Μη μου λες τίποτα, μη μου λες, δεν μπορώ να τα ακούσω, δεν μπορώ, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει φοβίες. Πώς? Με το μωρό αυτή του. Ήταν η φοβία σου. Να σου πω κι άλλες. Τι για πες. Και άλλοι άφησαν ανοιχτό το σιρτάρι και πήρε το χασαπομάχαιρο και πήγαινε μα με το χασαπομάχαιρο στη μάνα του, το καϊκόμηρο. Τύπου στην ηλικία τώρα, της Σαβέλας, Μαρίνας, τέτοιες ηλικίες, επικίνδυνες. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί. Μένω να κάνω το στην είχα αγκαλιά. Την είχα μέσα στο δωμάτιό μου που της αρέσει να κόβει βόλτες πάρα πολύ. Και λέω εντάξει, μωρέ, της αρέσει πάρα πολύ στο μπάνιο μου, παρότι είναι πάρα πολύ μικρή, σαν τη δικιά σου, ούτε 2 χρονών. Τρελαίνεται, δηλαδή απορώ πάρα πολύ με αυτά. Της αρέσουν πάρα πολύ τα κραγιόν μου. Εγώ ξέρεις τώρα ότι έχω κουτιά ολόκληρα με πολλά κραγιόν μέσα. Γιατί άραγε. Σόπα. Έχω 3 κορίτσια. Δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή δεν βλέπουν, δεν αντιγράφουν τα μωρά. Όταν βλέπουν τη μαμά που έχει τα 10 μου, τα κραγιόν. Δεν θυμάμαι τα άλλα 2 μου κορίτσια να είναι 1,5 προς 2 και να τρελαίνουν. Αν σου πω ότι παίρνει τα κραγιόν όπου βρει που δεν βλύψει, γιατί εγώ στο σπίτι μου δεν έχω, μόνο στο μπάνιο μου. Γιατί δεν τα χρησιμοποιώ. Εγώ μόνο εδώ μέσα στη δουλειά είμαι με τα κραγιόν μου. Λοιπόν, παίρνει το βούτυρο κακάο που το έχω δίπλα στο κομωδίνο μου. Γιατί εμένα, επειδή κάνει τα χείλια μου, πάντα έχω μαλακτικά για τα χείλια. Ειδικά μόλις ξεβάφω, με τραβάνε όλα. Το πρόσωπο, τα χείλια, όλα. Ναι. Και τα ανοίγει. Αυτό είναι το σύνδεμα. Τι κάνει έτσι και το βάζει. Και να σου πω και τη συνέχεια, που είναι άσπρο το βούτυρο κακάο. Βάζει και στο μάγουλο. Πες μου, πού το έχει δει. Εγώ δεν βάφω με σπίτι μου, σορκίζομαι. Χρησιμοποιεί το ίδιο προϊόν για να κάνει και οικονομία. Πρακτική. Μου το κάναμε παλιά. Εγώ όταν ήμουν 20 χρονών, επειδή η μάνα μου.